Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Χωρίς αποτέλεσμα ήταν και η απόψινή συνάντηση του Υπουργού Παιδείας κ. Βασίλη Κοντογιαννόπουλου με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΜΕ. Ο Υπουργός Παιδείας επαναβεβαίωσε τη σαφή δέσμευση της κυβέρνησης για την κατά προτεραιότητα εξέταση των προβλημάτων της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών στα πλαίσια της εισοδηματικής πολιτικής. Η συνάντηση που έγινε μετά τη μεσολάβηση της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Γονέων Μαθητών Ελλάδος και παρουσία του Προεδρείου της κράτησε 2 ώρες. Μετά τη λήξη της, ο Υπουργός δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η εκπαιδευτική είναι ο μοναδικός κλάδος του οποίου τα οικονομικά αιτήματα η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει κάθε δυνατότητα που παρέχεται από τη δεινή οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα. Είμαστε έτοιμοι, τόνισε ο κ. Κοντογιαννόπουλος, να αρχίσουμε ουσιαστικό διάλογο με την ΟΛΜΕ για τις αναγκαίες θεσμικές μεταβολές που απαιτεί ο εξυγχρονισμός της παιδείας μας. Σε ό,τι αφορά τον αριθμό των αιθουσών, των μετεκπαιδευμένων καθηγητών και του βοηθητικού προσωπικού στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ο Υπουργός είπε ότι έγιναν πολύ ρεαλιστικές προτάσεις από την Συνομοσπονδία Γονέων. Ο Υπουργός κάλεσε για μία ακόμη φορά τους καθηγητές να συναισθανθούν τις ευθύνες τους και διαβεβαίωσε γονείς και μαθητές ότι το Υπουργείο είναι έτοιμο να διεξαγάγει έγκυρες και αδιάβλητες εξετάσεις. Πάντως, ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ, κ. Μπαλωμένος, βγαίνοντας από το γραφείο του Υπουργού μετά τη συνάντηση, δήλωσε χαρακτηριστικά ίδια γεύση. Πρόσθεσε ότι τα αιτήματα των καθηγητών δεν είναι θέμα αριθμών αλλά πολιτικής βούλησης και κατήγγειλε το Υπουργείο ότι θα κάνει εξετάσεις με κομματικό μηχανισμό. Αύριο το πρωί, οι επιτηρητές και οι καθηγητές που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις θα πάνε στα εξεταστικά κέντρα όπου θα ενημερωθούν για τα καθήκοντά τους. Από τη Γενική Συνέλευση των Προέδρων των ΕΛΜΕ αναμένεται η απάντηση στις προτάσεις για συνέχιση των απεργιακών κινητοποιήσεων που πρότεινε η ΟΛΜΕ χθες. Σήμερα έγιναν γενικές συνελεύσεις των ΕΛΜΕ, κατά τις οποίες συζητήθηκαν η συνέχιση των κινητοποιήσεων και οι τρόποι για την παρεμπόδιση της διεξαγωγής των εξετάσεων. Παράνομη και καταχρηστική κρίθηκε από το μονομελές πρωτοδικείο της Αθήνας η απεργία που έχει κηρύξει για την προσεχή Δευτέρα η ΑΔΕΔΗ, προκειμένου να καλύψει τους καθηγητές μέσης εκπαίδευσης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Πολύδωρας δήλωσε σήμερα ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να προχωρήσει στις εξετάσεις και προειδοποιεί όσους σκέπτονται να φέρουν προς κόμματα ότι ο νόμος θα εφαρμοστεί προς κάθε κατεύθυνση. Η απεργία των καθηγητών ήταν και το θέμα των διαδοχικών συναντήσεων που είχε σήμερα ο πρόεδρος του συνασπισμού κ. Χαρίλαος Φθωράκης με τα προεδρία της ΑΔΕΔΗ και της ΟΛΜΕ. Ο πρόεδρος του συνασπισμού μετά τη συνάντηση με την ΟΛΜΕ τόνισε πως η κυβέρνηση στα δίκαια αιτήματα των καθηγητών απαντά με δικαστικές διώξεις και την οργάνωση απεργοσπαστικών μηχανισμών. Ο κ. Φθωράκης πρόσθεσε ότι οι εξετάσεις με τον τρόπο που γίνονται θα είναι διαβλητές, θα προσβάλλουν το κύρος της πολιτείας αλλά και τους ίδιους τους μαθητές. Εκ μέρους του κοινοβουλευτικού τομέα παιδείας του ΠΑΣΟΚ, ο βουλευτής κ. Σιμίτης σε δήλωσή του επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι η κυβέρνηση μπορεί να άρει το αδιέξοδο αν εξηγήσει δημόσια ποια και σε ποιο χρόνο επιτέλους μπορεί να ικανοποιήσει αιτήματα των απεργών εκπαιδευτικών. Το Κεντρικό Συμβούλιο της ΕΦΕ, τέλος, με ανακοίνωσή του διαμαρτύρεται για τη στάση του Υπουργείου Παιδείας και χαρακτηρίζει τις εξετάσεις απαράδεκτες. Να δούμε τώρα τα νέα από το μέτωπο των πυρκαγιών. Σε εξέλιξη βρίσκεται μέχρι και αυτή την ώρα η μεγάλη φωτιά στη Σταμάτα Αττικής. Η φωτιά που εκδηλώθηκε στις 4.30 το απόγευμα, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει καταστρέψει άγνωστο αριθμό σπιτιών. Η πυρκαγιά έχει 3 μέτωπα προς την κοινότητα Μπάλα, Ανατολικά και τη Μονή Μυρτιδιώτισσας, στην οποία έχει προξενήσει καταστροφές. Στον τόπο της καταστροφής βρίσκεται μεγάλος αριθμός επιγείων δυνάμεων πυρόσβεσης, ενώ από το πρωί θα συνεχίσουν τις προσπάθειές τους και τα πυροσβεστικά αεροσκάφη. Κατά τη διάρκεια της ταχύτητας εξάπλωσής της ακούστηκαν πολλές εκρήξεις από βλήματα που ήταν θαμμένα στο δάσος από την εποχή του πολέμου. Στο μεταξύ, όπως μας πληροφόρησαν από την Εθνική Τράπεζα, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τα 700 παιδιά που παραθερίζουν στην κατασκήνωση των υπαλλήλων στο Διόνυσο, αλλά προληπτικά τα παιδιά μεταφέρθηκαν σε ασφαλές μέρος στην Αθήνα. Το αναπτυξιακό νομοσχέδιο συζήτησε το Προεδρείο της ΓΕΣΕΜ με τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας κ. Σουφλιά και Εργασίας κ. Καλατζάκο. Τόσο οι δύο υπουργοί, όσο και το Προεδρείο της ΓΕΣΕ τόνισαν ότι το κλίμα της συνάντησης ήταν καλό και ότι συμφώνησαν να ξανασυναντηθούν το Σάββατο σε μια τελευταία προσπάθεια να γεφυρωθούν οι διαφορές απόψεων. Στη συνέντευξη τύπου που έδωσαν μετά τη συνάντηση, οι κύριοι Σουφλιάς και Καλατζάκος τόνισαν ότι ο διάλογος μπορεί να φέρει κάποιες μικρές αλλαγές σε άρθρα του νομοσχεδίου. Το Προεδρείο της ΓΕΣΕ, χωρίς να είναι ιδιαίτερα αισιόδοξο, είπε ότι ελπίζει να υπάρξουν κάποιες βελτιώσεις στις διατάξεις για τις εργασιακές σχέσεις. Στην Ολομέλεια της Βουλής άρχισε απόψε η συζήτηση των άρθρων του αναπτυξιακού νομοσχεδίου.
Επί της αρχής του, το νομοσχέδιο ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, μετά από ονομαστική ψηφοφορία που ζήτησε ο συνασπισμός. Λίγο πριν ολοκληρωθεί η συζήτηση επί της αρχής του νομοσχεδίου, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ απεχώρησαν από την αίθουσα συνεδριάσεων με δήλωση του κοινοβουλευτικού τους εκπροσώπου κ. Γιώργου Γεννηματά ότι δεν πρόκειται με την παρουσία τους να νομιμοποιήσουν το κοινοβουλευτικό πραξικόπημα που επιχειρεί η κυβέρνηση. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του συνασπισμού κ. Λεωνίδας Κύρκος επανέλαβε ότι αν η κυβέρνηση μείνει αδιάλακτη στην απόρριψη των προτάσεών της, τότε ο συνασπισμός θα ξαναπροσδιορίσει τη στάση του κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου. Με τροπολογία του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας κ. Γιώργου Σουφλιά, προβλέπεται ότι οι επενδύσεις που υποβλήθηκαν μέχρι τις 31 Δεκάτου του 1989 για να υπαχθούν στα κίνητρα του νόμου 1262 του 1982 και μέχρι 25 Έκτου του 1990 έχουν πραγματοποιήσει επενδυτικά έργα που αντιστοιχούν στο 30% του κόστους της παραγωγικής επένδυσης, μπορούν να ενταχθούν στα κίνητρα του νόμου 1262 εφόσον το κρίνουν οι ίδιοι οι επενδυτές. Τις θέσεις τους για το αναπτυξιακό νομοσχέδιο ανέπτυξαν σήμερα οι εκπρόσωποι της ΚΕΔΚΕ σε διαδοχικές συναντήσεις που είχαν με τον πρόεδρο του συνασπισμού κ. Χαρίλαο Φλωράκη και τον πρόεδρο της Δημοκρατικής Ανανέωσης κ. Κωστή Στεφανόπουλο. Αθώθηκε από το μεικτό ορκωτό εφετείο ο Αθανάσιος Νάσιουτζικ με ψήφους 4 έναντι 3. Το δικαστήριο, όπως είπε ο πρόεδρος του εφετείου, διατηρεί κάποιες αμφιβολίες για το αν ο κατηγορούμενος είναι ή όχι δράστης της δολοφονίας του Διαμαντόπουλου. Μετά την απόφαση του δικαστηρίου, ο Νάσιουτζικ δήλωσε ότι πάντα πίστευε στην αθώωσή του, ενώ οι συνήγοροι του δήλωσαν ότι είναι ικανοποιημένοι γιατί η δικαιοσύνη αθώωσε τον πελάτη τους και πιστεύουν πως όλα τελείωσαν. Ο εισαγγελέας εφετών κ. Τσεβάς, σχολιάζοντας την απόφαση του δικαστηρίου ως νομικός, δήλωσε: «Εκφράζω την κατάπληξή μου και τη βαθύτατη ανησυχία μου για τη χρησιμότητα και το μέλλον του θεσμού των ενόρκων». Ο εκ των συνηγόρων πολιτικής αγωγής κ. Νίκος Κωνσταντόπουλος δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι συνήγοροι πολιτικής αγωγής θα μελετήσουν την απόφαση και εφόσον υπάρξουν νομικοί λόγοι, θα ζητήσουν την ανέρεσή της. Το ίδιο δικαίωμα έχει και ο εισαγγελέας του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση. Η Επιτροπή Γυναικών του Συνασπισμού με ανακοίνωσή της κατήγγειλε απόψε ότι η τριμελής οικογένεια Ιρανών έπεσε θύμα ομαδικού εγκλήματος στον Έβρο. Από την οικογένεια πατέρας και γιος ξυλοκοπήθηκαν, ενώ η κόρη υπέστη ομαδικό βιασμό από 5 άτομα. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι και τα 3 άτομα είχαν εξαφανιστεί, ενώ η αστυνομία δήλωσε ότι δεν είχε ιδέα. Η Επιτροπή Γυναικών του Συνασπισμού ζητά από τις αρμόδιες αρχές να κινηθούν οι διαδικασίες για τη διαλεύκαση της υπόθεσης και από τον τύπο να αποφύγει κάθε δημοσίευμα που θα βάραινε ψυχολογικά τους 3 ανθρώπους και ιδιαίτερα την κοπέλα που τιμωρήθηκε ανηλαιώς επειδή είναι γυναίκα. Από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών George Bush έγινε δεκτός ο Οικουμενικός Πατριάρχης Δημήτριος. Περισσότερα από τον απεσταλμένο μας Νίκο Μελέτη. Με τον Αμερικανό πρόεδρο George Bush συναντήθηκε για 20 λεπτά της ώρας στο Βάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου ο Οικουμενικός Πατριάρχης Δημήτριος. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Αρχιεπίσκοπος Νοτιού και Βορείου Αμερικής Ιάκωβος και ο Ευεργέτης του Πατριαρχείου κ. Παναγιώτης Αγγελόπουλος. Μετά τη συνάντηση, ο κ. Bush, μιλώντας προς τους δημοσιογράφους στο Rose Garden του Λευκού Οίκου, αφού εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συνάντηση που είχε με τον Πατριάρχη, αναφερόμενος στις εξελίξεις της Ανατολικής Ευρώπης, είπε ότι πιστοί των χωρών αυτών βλέπουν με ελπίδα την Ορθόδοξη Εκκλησία υπό την πνευματική ηγεσία του Οικουμενικού Πατριάρχη. Και ο κ. Μπούξ κατέληξε λέγοντας ότι η πίστη είναι κινητήρια δύναμη των εσωτερικών αναλλαγών στην Ανατολική Ευρώπη. Η συνάντηση αυτή, που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις φιλικές σχέσεις του Αρχιεπισκόπου Ιακώβου με τον πρόεδρο Μπούξ, αποκτά μεγαλύτερη σημασία, λαμβάνοντας υπόψη ότι πραγματοποιήθηκε με όλη την επισημότητα παρά τις αντιδράσεις της τουρκικής πλευράς, η οποία φαίνεται δυσαρεστημένη από την ενίσχυση του Διεθνούς Κύρους του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Εν τω μεταξύ, σε επίσημο δείπνο που παρατίθεται με την ευκαιρία της λήξης των εργασιών της 300ης Κληρικολαϊκής Συνέλευσης, επίσημος προσκεκλημένος είναι ο πρόεδρος George Bush, τιμώντας με την παρουσία του όχι μόνο την Ορθόδοξη Εκκλησία Βορείου και Νοτιού Αμερικής, αλλά και ολόκληρο τον Ελληνισμό. Θερμή ευχαριστήρια επιστολή προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνο Καραμαλή, απέστειλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ κ. George Bush, σε απάντηση συγχαρητηρίου μηνύματος του Πρόεδρου της Δημοκρατίας προς τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών για την επέτειο της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας. Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Δικαιοσύνης, κ. Αθανάσιος Κανελόπουλος, ο οποίος επέστρεψε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, συναντήθηκε κατά την εκεί παραμονή του με τον Αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, κ. Νταν Κουέιλ, και συζήτησε μαζί του για την πορεία των Έλληνο-Αμερικανικών σχέσεων. Θα υλοποιηθούν όλες οι εξαγγελίες της κυβέρνησης για τον εξυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεων, ώστε να καταστούν πιο ευέλικτες και πιο αποτελεσματικές.
Αυτά τόνισε ο Πρωθυπουργός κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο οποίος προείδρευσε το πρωί στην πρώτη ευρεία ενημερωτική σύσκεψη που έγινε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Συγκεκριμένα, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε μεταξύ άλλων. Η κυβέρνησή μας, κύριε Υπουργέ, το γνωρίζετε εσείς όσο και εγώ, και με τις προεκλογικές δηλώσεις το έχει καταστήσει σαφές. Είναι αποφασισμένη να αντιμετωπίσει μέσα στα πλαίσια των σημερινών δυνατοτήτων τα θέματα του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης. Ο εξυγχρονισμός, ο οποίος αποτελεί την κυρίαρχο ιδέα στο πρόγραμμά μας και στην πολιτική μας, είναι επιβεβλημένος ασφαλώς και στον τομέα των ενόπλων δυνάμεων. Χρειαζόμαστε ένα πιο σύγχρονο, ένα πιο ευέλικτο και ένα αριθμητικά μικρότερο στρατό. Είναι σωστή η τοποθέτηση και προς την κατεύθυνση αυτή πρέπει να βαδίσουμε. Θα ακούσω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την ενημέρωση στα επιμέρους θέματα και θα ήθελα απλώς να πω αυτή την ώρα ξεκινώντας ότι η κυβέρνηση αυτά που έχει αναγγείλει στις προγραμματικές της δηλώσεις είναι αποφασισμένη να τα υλοποιήσει. Δύο Ιταλικά, δύο Ελληνικά και ένα Γαλλικό πλοίο πλέουν αυτή την ώρα προς το Δειράχιο για να παραλάβουν τους 4.500 Αλβανούς πολιτικούς πρόσφυγες που είναι εγκλωβισμένοι στις ξένες πρεσβείες στα Τύρανα. Οι περισσότεροι πρόσφυγες βρίσκονται στις πρεσβείες της Δυτικής Γερμανίας, της Ιταλίας και της Γαλλίας και ανάμεσά τους είναι ένα νεογέννητο, δύο επίτοκες, 7 βαριά άρρωστοι και 5 τραυματίες από τις συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας. Ήδη οι αρχές στο Ιταλικό λιμάνι Πρίντεζι έχουν ετοιμάσει μεγάλο καταβλισμό για τη φιλοξενία τους. Το γαλλικό πλοίο αναχώρησε από το λιμάνι της Πάτρας και μεταφέρει ομάδα Γάλλων γιατρών, 4 τόνους φαρμακευτικό υλικό και τρόφιμα. Στο μεταξύ, στη Βόνη, εκπρόσωπος των γερμανικών σιδηροδρόμων ανακοίνωσε ότι 3 αμαξοστοιχίες αναχώρησαν εκτάκτως για το Ιταλικό λιμάνι, μεταφέροντας προσωπικό του Ερυθρού Σταυρού. Η επιχείρηση του Δειραχείου θα ολοκληρωθεί αύριο το πρωί με την άφιξη των Αλβανών προσφύγων στο Πρίντεζι. Ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ζήτησε σήμερα από τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό και τον αντίστοιχο οργανισμό της Αλβανίας να δοθεί η δυνατότητα σε ελληνικό ιατρικό προσωπικό να επισκεφθεί την Αλβανία και να φροντίσει για την περίθαλψη όσων κατέφυγαν σε ξένες πρεσβείες. Ασύστατο χαρακτήρισε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Σβύρον Πολίδωρας, δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο παρατηρείται κινητικότητα στα ελληνοαλβανικά σύνορα, όπως υπέδειξε το στρατηγείο της νότιο-ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Με αφορμή τις εξελίξεις στην Αλβανία, ο κ. Πολίδωρας αρκέστηκε να επαναλάβει τις χθεσινές δηλώσεις για την κατάσταση στη γειτονική χώρα. Σε ανακοίνωση του γραφείου τύπου του ΠΑΣΟΚ αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι η διασφάλιση της ισορροπίας και της σταθερότητας στα Βαλκάνια και της ειρήνης στην ευαίσθητη περιοχή μας αποτέλεσε πάντα και πρέπει και σήμερα να αποτελεί πάγια ελληνική πολιτική. Ο αποπροσανατολισμός από αυτή τη βασική στρατηγική εκτίμηση μόνο δεινά μπορεί να προκαλέσει στον τόπο μας, καταλήγει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ. Από τις 20 έως τις 23 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, τονίζεται σε ανακοίνωση του κινήματος με την οποία διαψεύδονται δημοσιεύματα ότι το συνέδριο αναβάλλεται. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Καραμαλής, έκανε δεκτές, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 81 αιτήσεις απονομής χάριτος. Τα σχετικά διατάγματα, τα οποία υπέγραψε ο κ. Καραμαλής, εστάλησαν για δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Με επιτάχυνση του ρυθμού εξετάσεως των μαρτύρων, συνεχίστηκε σήμερα στο δικό δικαστήριο η δίκη για την υπόθεση του Ιουγκοσλαβικού καλαμποκιού. Σήμερα κατέθεσαν 6 ακόμη μάρτυρες υπεράσπισης του κατηγορούμενου Νίκου Αθανασόπουλου. Οι πρώην υπουργοί Γιάννης Χαραλαμπόπουλος, Βασίλης Κεδίκογλου, Πασανίες Ζακολίκος, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ηλίας Παπαδόπουλος, ο Γιώργος Πετρολέκας, πρώην πάρευρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και ο Γιώργος Δρής, πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Γεωργίας. Να δούμε δύο ακόμη ειδήσεις από το διεθνή χώρο. Επιτυχία του Μιχαήλ Γκορμπατσόφ και της μεταρρυθμιστικής πτέρυγας των Σοβιετικών Κομμουνιστών αποτελεί η εκλογή του Βλαντιμίρ Ιβάσκοφ στη νεοσύστατη θέση του αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ο Βλαντιμίρ Ιβάσκοφ, που χτες είχε προταθεί από τον Σοβιετικό ηγέτη, εξελέγει με συντριπτική πλειοψηφία έναντι του συντηρητικού υποψηφίου Γεγκόρ Λιγκατσόφ. Στη συνέχεια των εργασιών του 28ου Συνεδρίου του Κόμματος, ο Μπόρις Γέλτσιν ανακοίνωσε στους συνέδρους την παραίτησή του από το κόμμα με σκοπό, όπως διευκρίνησε, να αφιερωθεί απερίσπαστα στα καθήκοντά του ως Προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
Ο Νέιλ Μπους, γιος του Αμερικανού Προέδρου George Bush, κατηγορήθηκε σήμερα από τον εισαγγελέα της Washington ότι παραβίασε εμπορικούς κανόνες την εποχή που ήταν διευθυντής οικονομικού οργανισμού. Σύμφωνα με την κατηγορία, ο Νέιλ Μπους και άλλοι διευθυντές ζημίωσαν λόγω αμελίας κατά 200 εκατομμύρια δολάρια την οικονομική εταιρεία Silverado, που έχει την έδρα της στο Denver του Colorado, με αποτέλεσμα να την οδηγήσουν σε χρεοκοπία. Σε συνέντευξη τύπου που έδωσε το πρωί στο Denver, ο γιος του Αμερικανού Προέδρου δήλωσε ότι δεν υπήρχαν λάθη στη διοίκηση της Silverado και ότι έπεσε θύμα σκευωρίας. Δύο ειδοποιήσεις τώρα. Ειδοποιείται η Μερόπη Παπαφασιλείου, κάτοικος Αμπελοκήπων, Ήλιδος 34, να επικοινωνήσει με τον αδελφό της Ευάγγελο Παπαφασιλείου για οικογενειακή τους υπόθεση. Ένα τηλέφωνο που μπορεί να επικοινωνήσει είναι το 34 26 491. Ειδοποιείται ο Αριστίδης Χατζόπουλος, κάτοικος Χαλανδρίου, που βρίσκεται πιθανότατα στην Πρέβεζα, να επικοινωνήσει με τους δικούς του στην Αθήνα για σοβαρή οικογενειακή του υπόθεση. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με τα νέα για τον καιρό από τον μετεωρολόγο μας Αντώνη Λάλο. Το Βορειαδάκι φαίνεται ότι θα διατηρηθεί αμύωτο για αύριο και μεθαύριο στα ανατολικά, στο Αιγαίο, ενώ ταυτόχρονα το Σάββατο, κυρίως τις θερμές ώρες ημέρας, υπάρχει μια πιθανότητα για κάποιες τοπικές βροχές στις υπηρετικές περιοχές της χώρας. Να περάσουμε τώρα στο χάρτη με τα συστήματα στην επιφάνεια, όπου φαίνεται το αβαθές χαμηλό δυτικά της χώρας μας που επηρεάζει λίγο τις βορειοδυτικές περιοχές και φαίνεται ταυτόχρονα και το βόρειο ρεύμα στο Αιγαίο. Έτσι λοιπόν, αύριο Παρασκευή προβλέπονται τοπικές νεφώσεις σε όλη τη χώρα, που τις θερμές ώρες της ημέρας τα βορειοδυτικά θα πυκνώσουν και υπάρχει πιθανότητα να βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια ασθενείς μέχρι μέτρη στα δυτικά, στα ανατολικά μέτρη μέχρι ισχυρή και τοπικά στο Αιγαίο πολύ ισχυρή. Η θερμοκρασία σχεδόν αμετάβλητη θα κυμανθεί στα υπηρετικά και τα νησιά του Ιωνίου από 20 μέχρι 33 βαθμούς και στα νησιά του Αιγαίου από 21 μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα έχουμε λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια μέτρη μέχρι ισχυρή και τοπικά στα ανατολικά πολύ ισχυρή. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 22 μέχρι 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις με βορείους ανέμους μέτριους και θερμοκρασία που θα κυμανθεί στην πόλη από 20 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Το Σάββατο αρχικά θα είναι σχεδόν έθριος ο καιρός σε ολόκληρη τη χώρα, αλλά τις θερμές ώρες της ημέρας στα υπηρετικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και είναι πιθανό να σημειωθούν σποραδικές βροχές ή καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέχρι μέτρη στα δυτικά και στα ανατολικά μέτρη μέχρι ισχυρή. Όσον αφορά τη θερμοκρασία, δεν περιμένουμε να μεταβληθεί σημαντικά. Και εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα. Καλή σας νύχτα.